Σε χωματερία έχει μετατραπεί η παιδική χαρά που βρίσκεται μάλιστα στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, αφού το σκηνικό που αντικρίζει κανείς είναι σκουπίδια, σπασμένες κατασκευές και γενικά εγκατάλειψη και ερήμωση, με τη δικαιολογία της ανακατασκευής της λόγω της νέας νομοθεσίας. Και μάλιστα μια παιδική χαρά που βρίσκεται κυριολεκτικά στα πόδια της Δημοτικής Αρχής. Σε χώρο απορριμμάτων έχει μετατραπεί η παιδική χαρά στην κεντρική πλατεία της πόλης. Περίπου ένα μήνα παραμένουν κλειστές οι παιδικές χαρές του Δήμου, περιμένοντας τις νέες εργασίες, αλλά και την τελική πιστοποίηση για να λειτουργήσουν ξανά, και ήδη τα πρώτα σημάδια εγκατάλειψης είναι αισθητά. Σκουπίδια και σπασμένες κατασκευές αντικρίζουν όποιοι πολίτες διέρχονται στην κεντρική πλατεία. Βέβαια, δεν είναι λίγοι και αυτοί που τολμούν να καλέσουν την αστυνομία σε περίπτωση που πετύχουν τυχόν βανδαλισμούς. Αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα της συνέπειας των αρμοδίων να προγραμματίσουν και να κάνουν το σωστό για την πόλη. Μια εικόνα που δεν τιμά όχι μόνο τη Δημοτική Αρχή αλλά κυρίως την ίδια την πόλη, η οποία μάλιστα υποτίθεται ότι προσβλέπει στην αύξηση της επισκεψιμότητας. Ωστόσο, οι χωματερές που ξεφυτρώνουν εκεί που κάποτε ήταν παιδικές χαρές λειτουργούν αποτρεπτικά όχι μόνο για τους ξανθιώτες αλλά και για τους επισκέπτες, χωρίς βέβαια να συνυπολογίσει κανείς και τους κινδύνους που εγκυμονούν. Και αν στο σκεπτικό του Δήμου κυριαρχεί ανάγκη ανακατασκευής προκειμένου να πάρουν την πιστοποίηση και να λειτουργήσουν ξανά και γι' αυτό το λόγο δεν απαιτείται καμία παρέμβαση, τότε δυστυχώς για τους διοικούντες αποδεικνύεται ότι αδιαφορούν πλήρως για τη βιτρίνα της Ξάνθης. Ανακατασκευή ή όχι, λειτουργία ή μη, ο Δήμος έχει υποχρέωση να κρατά την πόλη καθαρή. Άλλωστε, γι' αυτό πληρώνουν αδρά τέλη και οι δημότες. Καιρός λοιπόν εκεί στην υπηρεσία καθαριότητας να σηκώσουν ψηλά τα μανίκια και να ανταποδώσουν τα ποσά που λαμβάνουν και όχι μόνο για την παιδική χαρά αλλά σχεδόν για το σύνολο της πόλης, η οποία καθ' άλλο παρά καθαρή μπορεί να χαρακτηριστεί.